Γεια σας φίλες και φίλοι του καναλιού, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ για την υποστήριξη και για τα καλά σας λόγια. Θα κάνουμε ένα φανταστικό, εξαιρετικό, συγκλονιστικό, καταπληκτικό άνοιγμα, το οποίο λέγεται «Τα κλειδιά της Σίβυλα». Μάλλον καλύτερα να το πω «Τα 8 κλειδιά της Σίβυλα». Η Σίβυλα, θα σας εξηγήσω πιο μετά τι σημαίνει και τι είναι, είχε μαντικές ικανότητες. Για όσους δεν με γνωρίζουν και έρχονται πρώτη φορά στο κανάλι μου, το όνομά μου είναι Ακάς, είμαι αριθμολόγος, αστρολόγος και αναλυτής ταρό και μέσα από το κανάλι μου μπορείς να βρεις μια ποικιλία από διάφορες θεματολογίες, από διάλεξε μια κάρτα, από προβλέψεις, ζώδια, αριθμολογία, αναλύσεις, πράγματα και πολύ όμορφα ανοίγματα και ρηξίματα πρωτότυπης φύσεως, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, αν μείνεις ικανοποιημένος, ικανοποιημένη, θα μου ήταν για μένα τίμη, έλα στην παρέα μας, κάνε μια εγγραφή, κάνε like, θα χαρώ πάρα πολύ. Αυτό που έχω επίσης να πω είναι να σας ευχαριστήσω όλους εσάς που με τόσο αγάπη μου γράψατε κάποια σχόλια και κάποια πράγματα όσο αναφορά για την δημοσκόπηση την οποία έβαλα στο κανάλι μου. Ήταν ένα link, το είχα ανεβάσει στην κοινότητα και απλά καλούσα κάποιους, και στο Facebook βέβαια, και καλούσα κάποιους ανθρώπους, όσοι θέλανε βέβαια, να δηλώσουν τη συμμετοχή τους και να επιλέξουν, να ψηφίσουν κάποια ερωτήματα τα οποία είχα βάλει πάνω σε αυτά τα σχέδια τα οποία έχω για το κανάλι και για το μέλλον του καναλιού και για το πού θέλω να πάει το κανάλι και πόσο μακριά, ας το πούμε, θέλω να πάει. Αυτό δεν μπορεί να γίνει μόνο μόνος μου, χρειάζεται φυσικά και τη δική σας τη συμμετοχή και ενέργεια που ήδη υπάρχει και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήδη αυτό το οποίο ετοιμάζω και σας το λέω με βεβαιότητα είναι ότι θα φτιάξω, μάλλον είναι ήδη φτιαγμένο, αλλά θα ανακοινώσω το Ρώτα τον Ακάς. Είναι μια επόμενη υπηρεσία. Θα σας πω πώς θα γίνει όταν έρθει η ώρα και η στιγμή. Λοιπόν, απλά αυτό σας το ανακοινώνω και μάλλον θα γίνεται μόνο στα live. Δηλαδή, αυτή η υπηρεσία θα ενεργοποιείται μόνο στα live. Την ώρα που κάνω live θα υπάρχει και αυτή η υπηρεσία. Θα δείτε, το έχω σκεφτεί πολύ ωραία. Και τα υπόλοιπα μετά όταν έρθει η ώρα και η στιγμή. Να σας ευχαριστήσω όμως για τα καλά σας λόγια. Διότι μέσα σε αυτή τη δημοσκόπηση είπατε και πάρα πολύ όμορφα πράγματα, τα οποία με συγκίνησαν και μου δώσατε και καταπληκτικές ιδέες για κάποια πράγματα τα οποία ναι, θα τα κάνω όταν έρθει η ώρα και η στιγμή. Θα τα κάνω, δεν θα το αθετήσω τον λόγο μου, θα τα κάνω, σας το υπόσχομαι. Το αφήνουμε όμως για την ώρα, για να προχωρήσουμε. Και να πω επίσης το εξής, ότι σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη μέχρι στιγμή στήριξη που μου έχετε δείξει σε όλα τα κομμάτια. Στα πάντα. Και για το site που έχω φτιάξει και για τις υπηρεσίες της δωρεάν και για το κανάλι και για τα views και για όλα. Σας ευχαριστώ για όλα. Έπρεπε να το πω, αισθανόμουν ότι έπρεπε να το πω και γι' αυτό το κάνω. Να έρθουμε τώρα λοιπόν τι θα κάνουμε. Λέγεται το συγκεκριμένο ρίξιμο που θα κάνουμε τα 8 κλειδιά της Σίβυλα. Η Σίβυλα λοιπόν ήταν μια γυναίκα, ήταν γυναίκες, ήταν πολλές οι Σίβυλες, δεν ήταν μόνο μία, με μαντικές ικανότητες οι οποίες προφητεύανε. Βέβαια πολλές φορές ερχόντουσαν σε έκσταση και μπορούσαν να προφητεύσουν ή μελλοντικά συμβάντα, δυσάρεστα ή ευχάριστα, εν πάση περιπτώσει τα λέγανε, έπρεπε να τα αναφέρουν. Η λέξη Σίβυλα δεν είναι γνωστό τι σημαίνει. Το Σίβυλα εδώ πέρα, το Ινδοβίνα, Σίβυλα, είναι μια ιταλική λέξη. Αυτές είναι οι παλιές κλασικές ταρό, μάλλον Lenormand Σίβυλα ταρό του 18ου περίπου αιώνα, περίπου. Λοιπόν, όμως τι σημαίνει η λέξη Σίβυλα, Σίβυλα ή Σίβυλα. Στην αρχαιότητα πιστεύανε ότι η λέξη ήταν μια σύνθετη λέξη και σήμαινε Θεός, από το Σιός. Θεός, Σιός, έτσι. Και το ένα ουσιαστικό που ήταν η Βουλή. Ή αλλιώς βόλα. Οπότε Σίβυλα έγινε μια σύντιμηση λέξεων, σήμαινε λοιπόν με αυτή την εκδοχή εκείνη η οποία αποκαλύπτει τη θέληση του Θεού. Συγκλονιστικό. Μια από τις πιο γνωστές Σίβυλες ήταν η Κυμαία Σίβυλα, ήταν η ιέρια που υπηρετούσε στο ιερό της Κύμης, ήταν στην αρχαία τότε ελληνική απικία κάτω στην Ιταλία. Υπήρχαν πολλές βέβαια Σίβυλες, όπως σας είπα, στον κόσμο, όμως η συγκεκριμένη Κυμαία Σίβυλα ήταν στην αρχαία Ρώμη από τις πιο διασημότερες και την εμπιστευόντουσαν και την πιστεύανε και την σεβόντουσαν από τον πιο ανώτερο Ρωμαίο τότε κάτοικο, ας το πούμε, με αξιώματα κτλ., μέχρι και τον τελευταίο, ας πούμε, αγρότη. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα αυτή τη στιγμή.
Εδώ είναι με αυτές τις τράπουλες θα δουλέψουμε, είναι πάρα πολύ ωραίες. Θα ανοίξουμε τα 8 κλειδιά, θα γίνει με διάλεξη μια κάρτα και φυσικά θα χρησιμοποιήσουμε και τις αρχαγγελικές ταρό πιο μετά. Εδώ τώρα αυτό το οποίο θα κάνω είναι, θα πάρω αυτές τις καρτούλες, θα πάρω τις κάρτες και θα κάνω το εξής. Αυτό που θέλω είναι να κάνω το εξής. Υπάρχουν κλειδιά. Να τα απλώσω να τα δείτε. Θέλω να τα δείτε με προσοχή τι θα επιλέξετε. Επιλέξω και εγώ μαζί σας. Λοιπόν, μάλλον να κάνω το εξής. Για μισό λεπτό, ένα λεπτό, να τα ανακατέψω λιγάκι, να τα γυρίσω λίγο ανάποδα. Ένα λεπτό, να τα ανακατέψω, να έρθουν λίγο στη σειρά τους. Ωραία. Ένα, λοιπόν, δύο, πολύ ωραία, και τρία. Αυτά είναι τα κλειδιά. Θέλω να τα δείτε. Είναι τρία κλειδιά και πάνω σε αυτά τα τρία κλειδιά, πάνω σε αυτές τις επιλογές, θα ξεκινήσουμε λοιπόν το ταξίδι μας για τα 8 κλειδιά της Σίβυλλα, που θα μας τα ανοίξει και θα μας πει. Θα δείτε, θα είναι συγκεκριμένα κλειδιά, θα σας πηγαίνω βήμα-βήμα, πολύ συγκεκριμένο και κατατοπιστικό. 1, 2, 3. Κλειδί 1, κλειδί 2, κλειδί 3. Εγώ λοιπόν, αγαπημένοι μου φίλοι φίλες, θα επιλέξω αυτό το κλειδί. Αυτό μου αρέσει. Αυτό είναι που εμένα μου δημιουργεί μια έτσι... Επιλέξτε λοιπόν. Ωραία. Να τα πάρω και να ξεκινήσουμε. Μισό λεπτό. Να κάνω χώρο δηλαδή, να φέρω αυτό το κλειδί εδώ πέρα που επιλέξατε, να πάρω τις καρτούλες μου και θα αρχίσω τώρα να ανακατεύω βέβαια και θα αρχίσω να επιλέγω συγκεκριμένα κλειδιά, θα δείτε. Σε αυτό το σημείο απλά να υπενθυμίσω ότι υπάρχει στο site μου, στο akastaro.gr, μπορείτε να το πληκτρολογήσετε στο Google, θα βγει αμέσως κατευθείαν. Εντάξει, μπορεί να βγει στην αρχή τα βίντεό μου ή δεν ξέρω τι, υπάρχει το site μου, στο οποίο εκεί μπορείτε πολύ απλά, δωρεάν, να έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε τρεις κάρτες, δωρεάν, τρεις κάρτες ταρό, ρίξιμο, παρελθόν, παρόν και μέλλον, για 30 μέρες, μία κάρτα η οποία σας απαντά με ναι και όχι, συγκλονιστικό που το έχετε αγαπήσει τόσο πολύ online μαντίου και φυσικά για όποιον ενδιαφέρεται υπάρχει το πλήρες αριθμολογικό προφίλ και εννοείται ότι υπάρχει κουμπάκι πιο κάτω το οποίο δείχνει και τις συμβατότητες δρόμων ζωής. Δηλαδή βάζετε τα δικά σας στοιχεία, τους συντρόφους, τον ανθρώπο που σας ενδιαφέρει και αυτό βγάζει κάποιες πληροφορίες πολύ σημαντικές. Είναι για συντρόφους, είναι για τα παιδιά σας, είναι για ανθρώπους, για συνεργάτες, για οτιδήποτε θέλετε και παίρνετε έτσι μια ιδέα του τι γίνεται. Εννοείται όμως ότι όχι μόνο αυτό, έχω μέσα στο site μου, για όποιον ενδιαφέρεται, και αστρολογικό και αστρολογική σύζευξη. Δηλαδή, βάζετε τα ζώδια, αν θέλετε να δείτε το ζώδιό σας, και το ζώδιο του συντρόφου σας, του ανθρώπου που σας ενδιαφέρει και βλέπετε πόσο καρμικά ζευγάρια είστε ή όχι και τι συμβαίνει μεταξύ σας και πόσο μπορείτε να τα βρείτε. Να επανέλθουμε όμως τώρα, για να πούμε το εξής, αφού ανακατεύουμε εδώ, ένα λεπτάκι. Κόβω και θα αρχίσω να επιλέγω 8 από εδώ κάρτες, μισό λεπτό, οι οποίες θα σας πω, θα σας λέω τι είναι και θα τα αναλύσουμε. Θα πάρω από εδώ για λίγο τις αρχαγγελικές και να ξεκινήσουμε να επιλέγουμε. Η πρώτη κάρτα είναι τι σε κάνει μοναδικό μοναδική. Μισό λεπτό. Τι σε κάνει μοναδικό μοναδική. Εδώ λοιπόν. Μισό λεπτό. Για να το κάνουμε να γίνει πολύ συγκεκριμένο, γιατί θέλω να έχει και, και τη δομή και τη φόρμα που λένε. Η δεύτερη κάρτα είναι το άνοιγμα, το κλειδί των δυνάμεών σου. Τι δυνάμεις έχεις εδώ. Ας τα βάλουμε εδώ πέρα. Φαίνονται. Ωραία, τέλεια. Λίγο πιο κάτω. Πάμε τώρα. Κλειδί. Ας το πούμε κλειδί. Είναι, η τρίτη κάρτα είναι το πρώτο κλειδί το οποίο ανοίγουμε και είναι το κλειδί της ευτυχίας. Η ευτυχία σου. Το κλειδί της ευτυχίας. Τι χρειάζεται, τι σε κάνει ευτυχισμένο, ευτυχισμένη, τι γίνεται, αν υπάρχει κάποιο εμπόδιο. Το τέταρτο κλειδί είναι το άνοιγμα ή το κλειδί της αγάπης. Το βάζουμε εδώ πέρα. Εντάξει. Μάλλον αυτό εδώ, να το φέρω, θα βάλω το εξής για να έχω χώρο, το κλειδάκι εδώ, μαζί με την πυραμίδα για να φαίνεται, για να έχουμε το χώρο μας, για να μπορέσω να κάνω τα υπόλοιπα. Λοιπόν, το επόμενο κλειδί, έχουμε ένα, δύο, τρία, τέσσερα, το πέμπτο κλειδί είναι
Το κλειδί, παιδιά, των χρημάτων, της οικονομίας και των χρημάτων. Το επόμενο κλειδί είναι το κλειδί της ηρεμίας, της ψυχικής ηρεμίας και της υγείας γενικότερα. Το αφήνω εδώ. Και πάμε τώρα στο επόμενο κλειδί. 1, 2, 3, 4, 5, 6, πολύ σωστά. Στο επόμενο κλειδί, στο 7ο κλειδί είναι πότε είσαι χαρούμενος, χαρούμενη. Πότε και τι γίνεται, κάτω από ποιες συνθήκες. Και το τελευταίο κλειδί, πολύ σημαντικό, το 8ο και τελευταίο κλειδί που θα μας ανοίξει η Σύμπυλα, ή η Σύμπυλα είναι κρυφό, δυναμικό και ικανότητες. Εδώ λοιπόν, φίλες, φίλοι, τα μαζεύω. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν, πολύ ωραία, φαίνονται όλα τα χαρτιά, εντάξει, για να μην υπάρχει πρόβλημα. Εντάξει, θα τα πάω λίγο, να τα φέρω λίγο πιο εδώ για να ξεκινήσουμε. Ωραία, έτσι ακριβώς. Εντάξει, έχουμε φτιάξει κάτι σαν ένα είδος μικρού κλειδιού, σαν ένα κλειδί. Είναι λοιπόν τα 8 κλειδιά της Σύμπυλα, είναι το πρώτο κλειδί που έχετε επιλέξει. Πάμε να δούμε, ξαναλέω λοιπόν εδώ πέρα την ερώτηση, τι σε κάνει μοναδικό, μοναδική, τι είναι αυτό. Α, μάλιστα. Ελάτε ένα συγκλονιστικό χαρτί στο οποίο έχει να κάνει με τον έρωτα. Αυτό που σε κάνει μοναδικό, μοναδική είναι η καρδιά. Είναι η καρδιά σου. Είναι η σημασία που δίνεις εσύ στον έρωτα. Η σημασία που δίνεις στην αγάπη. Αγαπάς τους ανθρώπους, αγαπάς τους φίλους σου. Και εννοείται ότι θα έδινες τα πάντα για έναν έρωτα. Θα ξεκίναγες, θα δίνεις τα πάντα, είναι και ο άσος εδώ πέρα, για έναν έρωτα. Ζεις για τον έρωτα. Η ζωή σου είναι ο έρωτας. Και αυτό ακριβώς είναι που σε κάνει μοναδικό, μοναδική. Ναι, δεν είναι οι άνθρωποι όλοι οι ίδιοι, και αυτό είναι ένα μεγάλο μήνυμα εδώ, αλλά αυτός ο έρωτας σηματοδοτεί την ευτυχία. Είναι μια πολύ όμορφη κάρτα και δε, βέβαια εδώ έχουμε το 6 κούπα και το 6 κούπα γενικότερα είναι μία από τις πολύ όμορφες και αρμονικές κάρτες, διότι και ο έρωτας φέρνει αρμονία στη ζωή μας. Άρα είναι αυτό που σε κάνει μοναδικό, μοναδική. Δες το. Θέλω να το φέρω κοντά, να το δεις σαν κάρτα, σαν αποτύπωση. Η ευτυχία λοιπόν και η αγάπη. Πάμε στο δεύτερο. Το δεύτερο κλειδί το οποίο ανοίγουμε είναι το άνοιγμα των δυνάμεων. Οπότε επιλέγουμε τη δεύτερη κάρτα. Δυνάμεις. Ποιες είναι οι δυνάμεις σου, οι κρυφές σου δυνάμεις, τις οποίες ή τις γνωρίζεις ή δεν τις γνωρίζεις και... Α, και τι έχουμε εδώ πέρα, λοιπόν. Εδώ λοιπόν έχουμε μία γυναίκα η οποία είναι μόνη της, ανήκει σε μάλλον ανήκει, ας το πούμε, σε ζώδιο της γης, γιατί το καρό αντιπροσωπεύει τη γη, είναι ο αριθμός 3. Βέβαια εδώ μιλάει για απουσία, για το κενό. Θα μου πεις τώρα, τι μου λες τώρα δυνάμεις και κενό και τα λοιπά. Εδώ είναι η δύναμη που έχεις εσύ να αντιληφθείς την απουσία των ανθρώπων, να αντέξεις την απουσία των ανθρώπων και να γεμίσεις με καρτερικότητα, με υπομονή, με ενέργεια, με συγκράτηση, με δύναμη, με πρακτικότητα, και αυτό σου δίνει πολύ μεγάλη δύναμη. Εδώ, ναι, μεν είσαι μόνη σου, γιατί μπορεί να σημαίνει ότι έχεις περάσει και πολλά, είτε είσαι άντρας είτε γυναίκα, μπορεί να σημαίνει ότι, γιατί κοιτάμε τώρα εδώ πέρα την ενέργεια, έτσι, ότι έχεις περάσει μεγάλα στάδια απομόνωσης, στάδια απώλειας, απογοήτευσης ή απουσίας ανθρώπων, γιατί δεν μπορούσες να τον έχεις ή να την έχεις κοντά σου όσο εσύ θα ήθελες. Θα μου πεις τώρα, μα καλά, αυτό γιατί είναι δύναμη, διότι άμα θες μόνος σου να στηρίζεις τα πόδια σου και να κάνεις, γιατί αν την παρατηρήσει, θέλω να παρατηρήσετε, γιατί όλες οι κάρτες μιλάνε και μέσα από συμβολισμούς, έχει τα χέρια της σαν προσευχή και σαν να, γιατί έχει μια κατερικότητα, αλλά έχει φέρει τα χέρια της στην καρδιά της. Καρδιά λοιπόν εδώ, καρδιά εδώ πέρα, αλλά καρτερικότητα, και αυτό σου έχει δώσει δύναμη. Έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές που λέω και εγώ ότι υπομονή, χρειάζεται υπομονή, χρειάζεται κίνο, χρειάζεται χρόνος. Δεν τα λέω τυχαία, διότι έτσι βγαίνουν και στη σημερινή ζωή, αν παρατηρήσετε, για όλα τα πράγματα χρειάζεται μεγάλη υπομονή και μεγάλος χρόνος. Δείτε αυτό που περνάμε τώρα. Με την οικονομική κρίση που είχαμε στην Ελλάδα χρειάστηκε μεγάλο χρονικό διάστημα, μεγάλη υπομονή να αντέξουμε.
Με τον ιό χρειάζεται μεγάλη υπομονή, μεγάλο χρονικό διάστημα να αντέξουμε. Δεν είναι μια απλή γρήπη που κρατάει 3, 4, 5 μήνες και τελειώνει. Είναι μια διαδικασία η οποία κρατάει πάρα πολύ καιρό και θα κρατήσει κάμποσο ακόμα μέχρι να κάνει τον κύκλο της. Ή θα τον κάνει τον κύκλο. Εδώ δείχνει όμως την υπομονή, γιατί έχει γίνει, είναι αυτό που λένε υπομονή, έχει γίνει αρετή για εσάς. Και έχετε ένα φοβερό αισθητήριο να καταλαβαίνετε γενικότερα μέσα την ψυχή σας, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο, δεν άλλα. Μέσα από τη μοναξιά σας βρίσκεται τον εαυτό σας. Χτίζεται, γιατί εδώ είναι το 1, εδώ είναι το 3, μας κάνει τον αριθμό 4, ένα χτίσιμο το οποίο σημαίνει μέσα στους 4 τοίχους στο σπίτι μου βρίσκω κάπου και τον εαυτό μου και κάνω τα πράγματα, κάνω μια αυτοκριτική, κάνω μια αυτογνωσία. Εντάξει. Συγκλονιστικό μέχρι στιγμής. Λοιπόν, το τρίτο κλειδί είναι της ευτυχίας. Εδώ είναι το τρίτο κλειδί, είναι της ευτυχίας. Τι σε κάνει ευτυχισμένο, ευτυχισμένη ή ποιο είναι το κλειδί που χρειάζεται εσύ να καταλάβεις και βεβαίως εδώ. Έχει να κάνει με μια επίσκεψη. Θέλω να το δούμε προσεκτικά, είναι μια επίσκεψη. Αυτός εδώ πέρα τώρα τραβάει, φέρνει κοντά την καρέκλα για να κάτσουν οι επισκέπτες οι οποίοι έχουν έρθει. Εδώ είναι ένα ζευγάρι. Εδώ ένα ζευγάρι κάπου έχει πάει, είναι ένα αντρόγινο. Και εδώ βεβαίως ένας κουπάτος, υπότης, ο οποίος δείχνει ότι σας αρέσει η επικοινωνία με τους ανθρώπους, οι ήρεμες καταστάσεις, οι φιλικές συναντήσεις. Άρα, ευτυχισμένοι, ευτυχισμένες γίνεστε μέσα από φιλίες, μέσα από συναντήσεις, μέσα από μαζόξεις που λέτε, μέσα από ωραίο περιβάλλον, μέσα από ανθρώπους. Και είναι πάρα πολύ ωραίο, διότι παίρνετε πολύ μεγάλη ενέργεια. Εδώ κρύβεται ο αριθμός 51 βέβαια από πίσω. Τι κλικ σας κάνει εσάς σαν νούμερο 5 και 1. Το 5 είναι των αισθήσεων ή των εμπειριών και το 1 είναι σημαίνει πάμε να κάνουμε και καινούρια πράγματα. Άρα η ευτυχία σας περιμένει εσάς, έχετε τη δυνατότητα να φέρετε την ευτυχία στη ζωή σας, αλλά πολύ σημαντικό, είστε ένα πολύ αγαπητό άτομο και κάνετε ευτυχισμένους και τους γύρω σας, με το δικό σας τρόπο και τη δική σας ενέργεια. Το ξαναλέω, κάνετε ευτυχισμένους και τους γύρω σας και παίρνετε και εσείς ενέργεια από αυτό, διότι το αντιλαμβάνεστε. Έχετε νιώσει ποτέ να έχετε βοηθήσει έναν άνθρωπο και να τον έχετε βοηθήσει και να νιώσετε τόσο καλά μετά που τον βοηθήσατε και σας λέει, και σας λέει μετά και ένα ευχαριστώ, σε ευχαριστώ που με στήριξες, που ήσουν εκεί για μένα. Αυτό είναι. Βέβαια εδώ δείχνει και την εθιμοτυπική επίσκεψη βέβαια, αλλά όχι όμως, είναι κάτι βαθύτερο. Είδατε πόσο όμορφα και βαθιά απαντάνε τα κλειδιά της Σίβυλλα. Είναι ένα συγκλονιστικό ρίξιμο. Πάνω στο επόμενο λοιπόν, στην τέταρτη κάρτα, η οποία έχει να κάνει με το άνοιγμα της αγάπης. Ευτυχία, εδώ είναι η αγάπη. Θα τα δούμε όλα. Α, μάλιστα. Εδώ λοιπόν τώρα έχει να παίξει ρόλο το εξής. Είναι μια πολύ σημαντική κάρτα και να τη φέρω κοντά να τη δείτε, διότι εδώ σημαίνει τζόγος. Θα μου πείτε τώρα, μα καλά, τι μου λες τώρα για την αγάπη και τζόγο. Ναι, πιστεύετε λοιπόν ότι η αγάπη είναι και τυχερό. Είναι και μοιραίο. Ο τζογαδόρος, δείτε τους, ο τζογαδόρος πιστεύει πολύ στον νόμο της τύχης. Και έτσι είναι και η αγάπη, καμιά φορά είναι και μοιραίο, είναι και να βρούμε το σωστό άνθρωπο. Πόσες και πόσες φορές και που τα λέμε και μέσα από το chat και τα live μας και τα συζητάμε και τα λέμε και εκείνο και τα άλλο και αχ και εκεί, δηλαδή αχ να γίνει αυτό, αχ το άλλο, αχ ένας καλός αυτός, μια καλή αυτό, μια αρχή. Είναι και θέμα τύχης. Αυτό απαντάει η Σίβυλλα εδώ. Ναι, μπορεί να είναι και τζογαδόρικο. Και βέβαια, εδώ έχουμε και το δύο μπαστούνι, το οποίο είναι και η φωτιά. Διότι αν τελικά εδώ βγει κάποιος νικητής, από αυτούς εδώ πέρα που παίζουν, ας το πούμε, βγει κάποιος νικητής, τότε έχει το πάθος, γιατί και αυτό είναι ένα πάθος εδώ, έχει το πάθος της νίκης. Έτσι νιώθετε και άτρωτοι. Όταν είμαστε ερωτευμένοι, αγαπάμε, δεν νιώθουμε και λίγο άτρωτοι. Δεν νιώθουμε και λίγο έτσι με δύναμη, με ενέργεια, με ευτυχία, ότι τίποτα δεν μας αγγίζει. Έτσι είναι και η φύση του νικητή. Για σας λοιπόν η αγάπη έχει να κάνει με αυτή τη φύση του νικητή. Ναι, το θεωρείτε ότι είναι και τζόγος, αλλά έχει να κάνει και με τη νίκη. Φύση του νικητή. Τώρα θα μου πείτε τι σημαίνει πιο συγκεκριμένα αυτό. Αυτό, αγαπημένοι μου φίλες και φίλοι, σημαίνει ότι
Εσείς πιστεύετε ότι χρειάζεται να έχετε τύχη για να βρείτε τον κατάλληλο ή την κατάλληλη. Πιστεύετε ότι πρέπει να έχετε αρκετή τύχη για να τον βρείτε ή να την βρείτε. Και πιστεύετε σε αυτή την αλλαγή της μοίρας ή την αλλαγή της τύχης για να τον βρείτε ή την βρείτε. Βέβαια, κάποιοι από εσάς μπορεί να πείτε, μα εγώ την έχω ήδη βρει ή τον έχω ήδη βρει. Ναι, έχετε κερδίσει jackpot. Πραγματικά. Το να βρούμε τον άνθρωπό μας που να μας ταιριάζει, να μας καταλαβαίνει, να μας αγαπάει, να τον αγαπάμε, να μας βγάζει όλα αυτά από μέσα, είναι πραγματικά ένα διαμάντι μέσα στην απεραντοσύνη, ας το πούμε, ενός ωκεάνου. Είναι πραγματικός θησαυρός. Αυτό είναι και το νόημα. Και βεβαίως εδώ από πίσω κρύβεται ο αριθμός 1 και 8, το 18, 1 και 8, που το 8 είναι και καρμικό. Και το 8 σημαίνει και το απέραντο, και το 8 σημαίνει και το άπειρο. Και το 8 είναι και της τύχης βέβαια, και το 8 είναι και πολλά άλλα πράγματα. Είναι και του τζόγου, είναι και των επιχειρήσεων, είναι και των χρημάτων βεβαίως. Και το 1 σημαίνει στηρίζομαι και λίγο στα πόδια μου για να κάνω κάποια πράγματα. Πολύ καλό. Πάμε λοιπόν στο επόμενο άνοιγμα που είναι των χρημάτων. Εδώ είναι τα χρήματα. Και έχουν να πούνε λοιπόν εδώ τα χρήματα, μάλιστα. Τι έχει βγει, εδώ βγαίνει και η επιτυχία. Προσέξτε. Εδώ η επιτυχία συντονίζεται με το σπαθί, συντονίζεται με τον αέρα. Είναι ο αριθμός 40, το 4 και το 0 μαζί μπορεί να γίνει και ένας πολύ τυχερός αριθμός. Δηλώνει την ευτυχία, δηλώνει το γάμο, δηλώνει τον αραβόνα, δηλώνει την επαγγελματική επιτυχία, την ικανότητα μέσα από, προσέξτε, σκληρή δουλειά. Εδώ μιλάει για επιτυχία, έτσι. Μέσα όμως από δουλειά, όχι μου ήρθε από τζόγο, μπορεί να το έχετε και αυτό λιγάκι, αλλά εδώ όμως μιλάμε και μέσα από σκληρή δουλειά. Εδώ έχουμε το 10 σπαθί του αέρα, το οποίο δίνει δύναμη, εδώ δίνει επίσης εξυπνάδα στο μυαλό, δίνει ευστροφία, ανάλυση, γι' αυτό έρχονται αυτές οι επιτυχίες. Έχετε ένα πολύ δυνατό αναλυτικό μυαλό το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσετε για να πετύχετε στο θέμα των χρημάτων. Μπορεί να μην το πιστεύετε, αλλά με αυτά εδώ πέρα που ανοίγουν, σας ανοίγουν τα κλειδιά και αρχίζετε και παίρνετε λεπτομέρειες και πληροφορίες. Πάμε στη συνέχεια, στο επόμενο άνοιγμα που είναι. Εδώ λέγεται το άνοιγμα ηρεμίας μυαλού και υγείας. Εντάξει. Α, μάλιστα. Εδώ δεν μου τα πάτε και πολύ άσχημα. Μια χαρά τα πάτε. Έχει βγει μια κάρτα που σημαίνει ο κόλακας. Εδώ είναι ένας υπότης σπαθί, αέρας. Αυτό που θα ίσως χρειαζόταν λιγάκι να δείτε είναι ότι είστε ένα πολύ εξωστρεφές άτομο και μπορεί να μιλάτε πολύ. Με αποτέλεσμα να μην το αντέχουν όλοι. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κακό, σημαίνει ότι κάπου πρέπει λίγο να ζυγίζετε τις καταστάσεις και να δείτε πότε πρέπει να μιλάτε περισσότερο, λίγο λιγότερο ή να μπαίνετε σε μια κατάσταση έτσι λίγο αυτοσυγκράτησης. Αλλά επειδή έχουμε πει όμως τώρα ότι αυτό είναι το θέμα υγείας και ηρεμίας μυαλού, επειδή είπαμε είναι αέρας, σημαίνει λόγια, πολλά λόγια, πολλές φορές μιλάτε πάρα πολύ. Και όσον αφορά στο θέμα της υγείας, αυτό που χρειάζεται να προσέξετε είναι, επειδή βγαίνει ο αριθμός 5 εδώ, καταχρήσεις. Το 14, από το 14. Το 1 για το 4, το 4 σημαίνει και το σώμα, το 1 σημαίνει εγώ προσέχω το σώμα, δηλαδή οι αριθμοί μιλάνε. Η αριθμολογία μιλάει, δηλαδή το 1 σημαίνει εγώ, το 4 σημαίνει σώμα, εγώ προσέχω το σώμα, φροντίζω το σώμα, το 5 μας κάνει εδώ, δηλαδή το 1 και το 4, έτσι. Μας κάνει το 5, σημαίνει ότι πρέπει, το 5 είναι των καταχρήσεων, είναι των εμπειριών, της ελευθερίας, αλλά και των 5 αισθήσεων. Δηλαδή υπερβάλλουν οι 5 αισθήσεις. Πολύ φαγητό ή πολύ λίγο φαγητό. Εντάξει. Μιλάω πολύ, δεν έχω ηρεμία μυαλού. Εδώ είναι αυτός καραφλός, σημαίνει έχω χάσει λίγο και τη δύναμή μου. Αδύναμα μυαλά και μαλλιά. Μπορεί να χρειαστώ βιταμίνες, τέτοια πραγματάκια. Όμως δεν βγαίνει κάτι τρελό σοβαρό. Σημαίνει ότι τα καταφέρνετε. Εντάξει. Ωραίο. Πολύ καλό. Στο επόμενο είναι το 7ο κλειδί. Είναι πότε είσαι χαρούμενος χαρούμενη. Τι είναι αυτό που σε κάνει, γιατί πολλές φορές εμάς τους ανθρώπους μας κάνουν τελείως διαφορετικά πράγματα χαρούμενους.
Άλλους χαρούμενους τους κάνει αστρολογία, άλλους χαρούμενους τους κάνει τα ταρό, άλλους τους κάνουν, ξέρω εγώ, να πηγαίνουν βόλτα, άλλους να διαβάζουν, άλλους να παίζουν μουσική, άλλους να τραγουδάνε. Είμαστε τόσο ποικιλόμορφα όντα, στο οποίο ο καθένας έχει το δικό του DNA και τη δική του άποψη το τι σημαίνει ευτυχία και είναι ok. Όμως, εσύ συγκεκριμένα, μάλιστα, λοιπόν, εδώ έχει βγει μία πανέμορφη κάρτα. Και αυτό που σε κάνει ευτυχισμένο, ευτυχισμένη, είναι η επαφή γενικότερα με συμπόνια, βοήθεια. Μπορεί να έχεις και σκυλάκι, μπορεί να έχετε κάποιο γατάκι, μπορεί να έχετε κάποιο ζωάκι, εν πάση περιπτώσει. Είστε, γιατί έχει βγει και εδώ πέρα, άτομα πολύ συμπονετικά. Και αυτή είναι η αγάπη που γεμίζεται. Για να δω και κάτι άλλο. Ναι, εδώ έχουμε το δύο. Εδώ έχουμε το δύο σπαθί, είναι αέρας και εδώ και σκέφτεστε, διότι εδώ σας δίνει μία ηρεμία και μία δύναμη, άρα αυτό που σας κάνει χαρούμενος, χαρούμενες είναι η επαφή. Η επαφή με τους ανθρώπους. Οι πιο στενές, ας το πούμε, έπαφες. Οι αγκαλιές, τα φιλιά, το χάδι, η επαφή με το σώμα. Εδώ έχουμε το 1 και το 5. Δηλαδή, εγώ παίρνω χαρά μέσα από όλες μου τις αισθήσεις. Ένα καλό φαγητό, να μυρίζει κάτι όμορφα το σπίτι, μια ωραία κολόνια, να μυρίζει ένας άνθρωπος όμορφα, να είναι περποιημένος, έτσι. Ένα πολύ όμορφο απαλό χάδι, όλα αυτά. Γι' αυτό και υπάρχει εδώ και το σκυλάκι, το οποίο είναι πολύ χαρούμενο, και εδώ λέει το affection, που σημαίνει, η αγάπη που έχουμε προς παντού. Προς όλες τις κατευθύνσεις. Αυτό σας κάνει χαρούμενος και βέβαια εδώ δηλώνει και κάτι άλλο πολύ βαθύτερο και πολύ συγκεκριμένο. Απλή ζωή. Σας αρέσει η απλή ζωή, δηλαδή, ναι μεν να έχετε την άνεσή σας, να έχετε τα χρήματά σας, δεν λέμε προς Θεού, αλλά σας αρέσουν και τα απλά πράγματα. Δεν θέλετε κάτι πολύπλοκο. Δηλαδή δεν θέλετε, ξέρω εγώ, τρελά πράγματα. Θέλετε απλά πράγματα, το σκυλάκι σας, τα ζωάκια σας, την αγάπη σας, έτσι, τους φίλους σας, το καλό σας φαγητό, να έρχονται φίλοι στο σπίτι, να περνάτε, γιατί αυτό δηλώνει η ιστορία εδώ, έτσι, να περνάτε καλά, να έχετε καλά χρήματα, μια οικονομική καλή κατάσταση, έτσι, να μην είστε με το ζόρι, να έχετε την ανέσή σας, να περνάτε καλά δηλαδή στη ζωή. Αυτά όμως είναι τα κλειδιά σας και είναι πολύ σημαντικά, διότι τώρα που τα αντιλαμβάνεστε μπορούν να σας βοηθήσουν εσάς στη δική σας επιτυχία, όποια και να είναι αυτή, όπου θέλετε και να στραφείτε. Συγκλονιστικό. Και το τελευταίο χαρτί που μιλάει η Σύμβυλα είναι το κρυφό δυναμικό σας, οι κρυφές ικανότητες, οι δυνάμεις σας, οι οποίες μπορεί να τις γνωρίζετε, αλλά και να μην τις ξέρετε. Α, μάλιστα. Εδώ λοιπόν τι έχουμε. Εδώ έχουμε μία λέξη που σημαίνει η καθυστέρηση. Γνωρίζετε πότε πρέπει να ξεκινήσετε και πότε πρέπει να τρέξετε. Γνωρίζετε πότε είναι η κατάλληλη στιγμή, το 3 και το 6, το οποίο συμβαδίζει λοιπόν και έρχεται να ενώσει, μισό λεπτό, αυτό το 3 με αυτό το 6, το 3 με αυτό το 6. Εντάξει, το 3 που υπάρχει εδώ με το 6 κούπα. Αυτό μου έρχεται η φλασία, αυτό λέω. Και μας κάνει τον αριθμό 9, βεβαίως εδώ έχουμε και έναν άσο, μπαστούνι που είναι φωτιά. Φωτιά λοιπόν εδώ. Η φωτιά, δηλαδή ξέρετε πότε να γυρίζετε το διακόπτη της φωτιάς, να ανάβετε τα πράγματα. Τι εννοώ, θα μου πείτε τώρα. Να το κάνω πολύ συγκεκριμένο. Δηλαδή, ξέρετε πότε θα πρέπει να τρέξετε, να έχετε ενέργεια, δύναμη και πότε να σταματήσετε. Και πότε γνωρίζετε πότε είναι κατάλληλη στιγμή για κάποια πράγματα. Είναι έμφυτο. Είναι μεγάλο δυναμικό να γνωρίζετε πότε θα μιλήσω. Βέβαια μιλάτε πολύ, αλλά οκ, μια χαρά. Πότε θα πω αυτό που πρέπει να πω, με ποιο τρόπο θα το πω, αν θα πρέπει να σιωπήσω, αν θα πρέπει να ανοίξω το στόμα μου, αν θα πρέπει να βάλω τα όρια μου, αν θα πρέπει να πω τις αλήθειες μου, αν θα πρέπει να πω είμαι ευτυχισμένος, είμαι ευτυχισμένη, δυστυχισμένος, δυστυχισμένη, οτιδήποτε. Ξέρετε την κατάλληλη στιγμή. Είναι αυτό που λένε, σώζετε την κατάλληλη στιγμή. Και επειδή αυτός είναι και εδώ πέρα ο άσος, είπαμε ο άσος φωτιά, έχετε και ευλογία. Αυτό είναι και ευλογία. Είναι μια κάρτα η οποία ναι με δηλώνει μια καθυστέρηση σε κάποια πράγματα, τα οποία εσείς θεωρείτε πολλές φορές και αρνητικό. Αυτό είναι μια άλλη εκδοχή που λέω. Λέτε ρε παιδί μου, αχ καθυστέρησε, γιατί καθυστέρει, γιατί κάνει. Αλλά στην ουσία αυτό είναι προστασία και ευλογία. Έχετε δει και άλλες φορές, για να πω ένα άλλο παράδειγμα, και το βλέπουμε,
και είναι και από την πραγματική ζωή που βγαίνει, ένα δευτερόλεπτο καθυστέρησης και έχετε σωθεί από κάτι. Ένα δευτερόλεπτο πριν μπείτε στην πόρτα, ξέρω εγώ, κάπου κάτι να κάνετε ή να πείτε, ή είστε αποφασισμένοι, αποφασισμένες, και τσουπ, κάτι γίνεται και αλλάζει, διότι αλλάζουν τα δεδομένα. Είναι μεγάλο προσόν. Είναι μεγάλο προνόμιο. Ωραία. Αυτό ήταν το πρώτο κλειδί. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Έχει πολλή πληροφορία, είναι πολύ βαθύ, πολύ συγκλονιστικό. Ελάτε να πάμε στο δεύτερο. Λοιπόν, και πάμε στο δεύτερο μας κλειδί. Να το, αυτό εδώ το κλειδί, όσοι επιλέξετε το δεύτερο κλειδί. Λοιπόν, να ανακατέψω λίγο. Να πάμε να δούμε λοιπόν τι κλειδιά ανοίγονται για εσάς μέσα από αυτό το άνοιγμα, το κλειδί της Σύμπυλα. Μάλλον το 8 κλειδιά της Σύμπυλας. Ωραία. Και θα δούμε εδώ πολλά ωραία πραγματάκια. Λοιπόν, ωραία, κόψαμε. Και πάμε τώρα να επιλέξουμε. Επιλέγω λοιπόν πρώτη κάρτα. Η πρώτη κάρτα είναι τι σε κάνει μοναδικό. Μοναδική, μοναδικό. Εδώ. Φαίνεται, ωραία. Η δεύτερη κάρτα είναι άνοιγμα δυνάμεων. Ποιες είναι οι δυνάμεις σας. Όχι ακριβώς δυνατότητες, η μαγική σου δύναμη, να το πω έτσι. Το τρίτο κλειδί είναι το κλειδί της ευτυχίας, το βάζουμε εδώ. Το τέταρτο κλειδί είναι το κλειδί της αγάπης, το βάζω εδώ πέρα. Το επόμενο κλειδί, το πέμπτο κλειδί, είναι των χρημάτων, το βάζω εδώ. Το έκτο κλειδί είναι ηρεμίας μυαλού και υγείας, το βάζω εδώ. Το επόμενο κλειδί είναι πότε είσαι χαρούμενος, χαρούμενη. Πότε εσύ αισθάνεσαι χαρούμενος, χαρούμενη. Και το επόμενο κλειδί είναι ποιο είναι το κρυφό σου δυναμικό. Ποιες είναι οι κρυφές σου δυνάμεις. Τις ξέρεις, δεν τις ξέρεις, δεν έχει σημασία, θα τις δούμε εδώ και να δούμε κάποια πραγματάκια. Λοιπόν, για πάμε. Εδώ έχω λίγο μια διαφορετική διάταξη. Οκ, δεν πειράζει, είναι σε ένα κλειδί, ένα νοητό κλειδί. Πάμε πρώτη κάρτα. Λοιπόν, τι σε κάνει μοναδικό, μοναδική. Έλα. Λοιπόν, είναι η δύναμη, είναι η αναζήτηση, είναι η σταθερότητα, είναι η εσωτερική δύναμη όπου δεν έχεις πρόβλημα να τραβήξεις σε νέους δρόμους. Είναι το 8 καρό ή αλλιώς το 8 της γης, αν θυμάστε από τα κλασικά ταρό. Γι' αυτό έχει εδώ πέρα και αρκετή γη, ας το πούμε, και έχει και το άλογο, το οποίο είναι και καφετή, δηλαδή όλα παίζουν ρόλο. Αριθμός 1 και 3, που σημαίνει εγώ, δηλαδή εγώ, μπορώ να κινήσω και να πάω να βρω την ευτυχία. Τι θα με κάνει ευτυχισμένο, ευτυχισμένη. Δεν είναι τυχαίο που υπάρχει αυτό το ξύλο και δίνει σαν ταμπέλα, σαν να του δείχνει τη διαδρομή. Άρα λοιπόν, αυτό που σε κάνει μοναδικό, μοναδική, είναι η δύναμη εσωτερική που έχεις να πας να αναζητήσεις νέα πράγματα. Να πας να κάνεις και καινούργια ξεκινήματα, αλλά πάντα βάζεις μέσα σου την ευτυχία σου, τη χαρά σου. Λες, παραδείγματος χάρη. Μάλλον, πολλές φορές αναγκαζόμαστε να είμαστε κάπου, συμβιβαζόμαστε λόγω συνθήκων. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να είμαστε σε μια δουλειά που δεν μας αρέσει, αλλά το κάνουμε διότι δίνει καλά λεφτά και συντηρούμαστε, αλλά η δουλειά είναι χάλια. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως, μέσα σου σε τρώει για να κάνεις κάτι άλλο. Και δεν θα δίσταζες να πας κάπου να φύγεις, είτε αυτό είναι σχέση, είτε επάγγελμα, και να πας να βρεις την ευτυχία, τι σε κάνει χαρούμενο, χαρούμενη. Αυτό είναι μοναδικό. Δεν το έχουν όλοι οι άνθρωποι. Άλλοι άνθρωποι μπορεί να κάθονται, ας πούμε, χρόνια σε μια σχέση διαλυμένη μόνο και μόνο για να κάθονται. Άλλοι μπορεί να κάθονται, ξέρω εγώ, σε μια δουλειά χρόνια, να αρρωσταίνουν πραγματικά, και απλά να κάθονται γιατί δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο ή δεν έχουν τη δύναμη. Μην νομίζετε. Είναι δύσκολο. Εδώ όμως δείχνει μια μοναδικότητα. Μια εσωτερική έπαρση και δύναμη και βρίσκεται εύκολα τη διαδρομή σας. Εδώ σημαίνει μπορώ να βρω και εύκολα τη διαδρομή μου, το σκοπό μου, το στόχο μου στη ζωή μου. Για να το κάνω και πολύ συγκεκριμένο. Συγκλονιστικό, σαν δύναμη δηλαδή. Το επόμενο, τι σε κάνει δηλαδή μοναδικό, αλλά έχει και δύναμη μεγάλη μας. Τι σε κάνει, μάλλον το κλειδί της δύναμης. Ποια είναι η μαγική σου δύναμη, στο πω. Τι είναι αυτό που σε κάνει έτσι, σου δίνει δύναμη, σε κάνει μαγικό, σε κάνει ιδιαίτερο. Α, μάλιστα. Αχ, και εδώ είναι η αγάπη. Εδώ έχει βγει βέβαια μια βασίλισσα κούπα, κουπάτι, είστε εσείς εννοείται. Είναι η αγάπη. Μπορεί να είστε μητέρες, να έχετε γίνει μητέρες,
Γενικότερα είστε προστατευτικές, προστατευτικοί, γιατί εδώ μιλάμε τώρα για την ενέργεια, δεν έχει σημασία αν είναι τώρα για άντρες ή γυναίκες, είναι κοινό. Λοιπόν, και σημαίνει η αγάπη που νιώθετε στους δικούς σας και οικείους ανθρώπους. Μπορεί να έχετε οικογένεια, περισσότεροι ή περισσότερες από εσάς μπορεί να έχετε μια οικογένεια, έτσι. Και η οικογένεια δεν σημαίνει μόνο έχω κάνει παιδί, η οικογένεια σημαίνει, πώς το λένε, η οικογένεια σημαίνει μπορεί να έχω και 3-4 ζωάκια μαζί με τον σύντροφό μου, έτσι. Ή μπορεί να μένω με την οικογένειά μου, τον αδερφή μου, τον αδερφό μου, τον ξάδερφό μου, δεν ξέρω τι, και να είναι και αυτό η οικογένεια με τους ανθρώπους με τους οποίους είστε εσείς καλά. Το 4 σημαίνει χτίζω, δημιουργώ μέσα από σκληρή εργασία το 2 της σχέσης. Οι σχέσεις χτίζονται, η εμπιστοσύνη, έτσι, η σχέση εμπιστοσύνης, αλλά και η αγάπη είναι κάτι το οποίο χτίζεται. Δεν είναι εύκολο. Η αγάπη για να χτιστεί είναι από τα πιο δύσκολα χτισήματα. Πιο εύκολο είναι να χτίσεις πύργο παρά να χτίσεις μια αγάπη. Όσο και αν ακούγεται αυτό λίγο παράξενο. Διότι θέλει μια συνεχή προσπάθεια. Αλλά είναι μαγική σας δύναμη. Διότι είστε άνθρωποι οι οποίοι έχετε μέσα σας πολύ τρυφερότητα. Αυτό είναι το μαγικό σας. Είστε τρυφεροί άνθρωποι, πολύ τρυφεροί, ευαίσθητοι άνθρωποι, ευαίσθητες. Και αυτό και βέβαια και διαισθητικές και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό όμως δεν είναι αδυναμία. Άσχετα τι λέει η κοινωνία, τι λένε οι άλλοι, τι πιστεύουν τα πρότυπα, οι πεποιθήσεις του καθενός και τα λοιπά. Γιατί ζούμε και σε μια κοινωνία που λένε όλοι ότι ξέρεις μην είσαι ευαίσθητος, μην είσαι ευαίσθητη, όχι και όλοι πρέπει να είμαστε σκληροί και με ένα, πώς το λένε, και βίαιοι και δεν ξέρω τι άλλο. Και ποιος είμαι εγώ, και θα σου δείξω ποιος είμαι εγώ και αυτό και τα λοιπά. Ναι, καλά, εντάξει, όχι. Σε μια κοινωνία που έχουμε φτιάξει τέτοια, η μεγαλύτερη επανάσταση, η μεγαλύτερη κραυγή επανάστασης είναι τρυφερότητα. Να σας το ξαναπώ. Στη σημερινή κοινωνία η μεγαλύτερη επανάσταση είναι τρυφερότητα και όχι η σκληράδα. Το αφήνω εδώ. Είστε μοναδικοί, μοναδικές, μόνο και μόνο με αυτό το πράγμα, αλλά έχετε και πολύ δύναμη μέσα σας. Στο επόμενο πάμε. Είναι η ευτυχία, το κλειδί της ευτυχίας. Και το κλειδί της ευτυχίας, λοιπόν, έχει βγει εδώ. Είναι η επικοινωνία με τους ανθρώπους, είναι και ότι θέλετε να λέτε και καλά λόγια, θέλετε και καλές σχέσεις. Πολλές φορές αυτό μπορεί λίγο να ξεφύγει και να είστε πάρα πολύ υπερβολικά ευγενικοί. Τι σημαίνει αυτό, όχι απλά ευγενικοί, υπερβολικά ευγενικοί, να περνάμε στην υπερβολή με αποτέλεσμα η άλλη ή ο άλλος λίγο να κουράζεται από αυτό. Όμως, επειδή είναι εδώ πέρα η ευτυχία, εσάς σας δίνει πολύ μεγάλη ευτυχία το να λέτε όμορφα λόγια, καλά λόγια στους άλλους. Και σας λένε κόλακ. Εδώ βέβαια έχει βγει ένας υπότης, σπαθί, αέρας δηλαδή, που σημαίνει βέβαια και ευστροφία, σημαίνει και γνώση, σημαίνει και ενημέρωση, σημαίνει και έχω από κοντά και κάποιους ανθρώπους, και αν είναι και προϊστάμενος, έτσι τον έχω από κοντά, αλλά αυτό σας κάνει ευτυχισμένος, ευτυχισμένος. Σας αρέσει η επικοινωνία με τους ανθρώπους γενικότερα. Εγώ χτίζω σημαίνει εδώ. Εγώ χτίζω την επικοινωνία. Πάμε στο επόμενο. Το επόμενο είναι της αγάπης. Τι σας δίνει αγάπη σας. Α, μάλιστα. Έχετε βγει πολύ εσείς, σας αρέσει να μιλάτε, εντάξει. Εδώ έχει βγει το 7 καρό. Το 7 καρό σημαίνει, το 7 καρό είναι της γης γενικότερα. Αλλά το 7 όμως σημαίνει ανέλησε. Σημαίνει εδώ βέβαια ότι μιλάω, chattering, είναι και το chat που λέμε, δηλαδή και που κάνουμε και σας αρέσει και να τσατάρετε και να κάνετε και να επικοινωνείτε. Έχει και έναν αριθμό 9, ό,τι σημαίνει αυτό για εσάς. Αλλά είστε της επικοινωνίας. Για εσάς λοιπόν η αγάπη, το προσώμα ή αυτό που θέλετε εσείς στην αγάπη γενικότερα, που φέρνετε στην αγάπη αλλά και θέλετε είναι η επικοινωνία. Να υπάρχει επικοινωνία, να μιλάτε. Να βγαίνετε έξω να μιλάτε, να πηγαίνετε για παρέες σε παρέα να μιλάτε, να τα λέτε, να εκφράζεστε, να λέτε τον πόνο σας. Εδώ είναι δύο φίλες, γειτόνισες ας το πούμε, στον παλιό καιρό, το 18ο αιώνα φανταστείτε, που μιλάνε και λένε τα κουτσομπολιά ας πούμε της γειτονιάς. Αυτό όμως είναι και πολύ αγχολητικό. Ακούγεται λίγο παράξενο, αλλά πολλές φορές αυτό το κουτσομπολιό, το κουτσομπολάκι ας το πούμε που λένε. Γιατί, ωραία, σε μια παρέα θα μιλήσουμε και για διάφορα πράγματα. Τι έκανε ο Γιώργος, τι έκανε ο Μίτσος, τι έκανε ο Έλλας, τι έκανε η άλλη, τι έγινε εκείνο, τι είπε, α, χωρίσαν, δεν χωρίσαν. Είναι και αγχολητικό, μην νομίζετε. Αυτό λέει εδώ πέρα. Απλά θέλει μια προσοχή, ώστε να μην ξεφύγουμε και από κουτσομπολιό να γίνει με φήμη και να γίνει άσχημο. Αλλά γενικά εδώ, ευτυχισμένοι, ευτυχισμένες γίνεστε εσείς μέσα από επικοινωνία και έχει βγει και εδώ πέρα. Σας αρέσει πολύ η επικοινωνία, σας αρέσει η ομιλία.
Σας αρέσει επίσης, μπορεί να σας αρέσει και κάτι άλλο, να το δείτε αυτό, μπορεί να έχετε και ωραία φωνή. Να έχετε μαγνητική φωνή. Να έχετε μια φωνή η οποία μαγνητίζει και κεντρίζει και την προσοχή και λένε όλοι, γιατί ο καθένας έχει τη δική του χρειά, τη δική του φωνή, τη δική του ποιότητα, τη δική της ποιότητα, αλλά ο δικός σας ο τρόπος να μπορεί να μαγνητίζει και να πείθει. Δείτε το και αυτό, γιατί και αυτό είναι ένα κλειδί. Αν μπορείτε να πείθετε, γιατί αυτός πείθει εδώ πέρα και εδώ πέρα μιλάει και πείθει, δηλαδή λέω κάτι και τον πείθω τον άλλον και με πιστεύει, είναι ένα πολύ μεγάλο προσόν και αυτό σας κάνει και πολύ ευτυχισμένους. Διότι έτσι και με την επικοινωνία επικοινωνείται και πιο αποτελεσματικά. Ωραία. Πάμε τώρα στο επόμενο. Εδώ είναι το κλειδί των χρημάτων. Για πάμε να δούμε. Το κλειδί των χρημάτων, α, μάλιστα. Εδώ λοιπόν δείχνει μια μελαχρινή γυναίκα. Αυτή όμως η μελαχρινή γυναίκα έχει κάποια γράμματα εδώ πέρα τα οποία γράφει ή έχει και ένα πιάνο το οποίο παίζει μουσική και έχουμε και το 4 μπαστούνι που είναι φωτιά. Και φυσικά έχουμε τον αριθμό 4 και 8. Θα μου πείτε τι σημαίνουν όλα αυτά και τώρα που έχει βγει στο χρήμα. Μπορεί να είστε καλλιτεχνική φλέβα και να βγάζετε χρήμα μέσα από το καλλιτεχνό. Γι' αυτό μιλάτε και πολύ, γιατί εδώ σημαίνει και, σημαίνει και τραγούδι. Δηλαδή σημαίνει επικοινωνώ. Ή μπορεί να σας αρέσει πολύ η μουσική ή να ασχολείστε με καλλιτεχνικά πράγματα. Η φωτιά σημαίνει πάθος. Το 4 εδώ, το 4 μπαστούνι σημαίνει πάθος, σημαίνει ευτυχία. Σημαίνει χτίζω την ευτυχία μου και χτίζω το, εδώ το 8 σημαίνει το χρήμα. Μέσα από τα ταλέντα μου, τις ικανότητές μου σημαίνει χτίζω την επιτυχία μου, το χρήμα μου. Θα μου πείτε, μα δεν είμαστε όλοι καλλιτέχνες. Εντάξει, εδώ υπάρχει και μια άλλη ανάλυση, σας την πω. Εδώ σημαίνει πέρα από... Γιατί εδώ σημαίνει νότες, εδώ δεν σημαίνει ότι μπορεί να είναι και νότες. Εδώ σημαίνει ότι μπορεί να είναι και ένα γράμμα που είναι η σκέψη σας, η ανάλυσή σας, δηλαδή είστε και ένα αναλυτικό μυαλό. Το 4 είναι ένα πολύ αναλυτικό μυαλό, ένα πολύ δυνατό μυαλό και μπορεί να κάνει πολύπλοκες αναλύσεις, πολύπλοκες λογικές, αλλά να βρίσκει λύσεις και να βρίσκεται λύσεις στα επαγγελματικά και να ξενασπώνεται. Τώρα, να πω και το εξής, γιατί υπάρχει και μια άλλη εκδοχή. Ή είστε εσείς, ή υπάρχει μια γυναίκα στη ζωή σας, στη ζωή σας, εν πάση περιπτώσει, ξέρετε εσείς καλύτερα, η οποία μπορεί να είναι αυτή για σας και να σας βοηθάει. Πόσες και πόσες φορές έχουμε ζητήσει βοήθεια ανθρώπων και λέμε ρε παιδί μου, βοήθησε με σε αυτό. Ποια είναι η άποψή σου, η γνώμη σου. Και ο άλλος ο άνθρωπος να έχει μια τέτοια ανάλυση και να μας βοηθάει. Πάντως εδώ, όσον αφορά με το χρήμα περνάει μέσα από ανάλυση, μέσα από ικανότητες, μέσα από πειθαρχία, μέσα από χτίσιμο και προσοχή και λογική βεβαίως. Έτσι, τετράγωνη λογική. Ωραίο. Καλό προσόν και αυτό. Πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι η κάρτα της υγείας. Η κάρτα ηρεμίας μυαλού και της υγείας. Η υγεία εδώ τώρα είναι ο έρωτας. Εντάξει. Εδώ είναι οι σχέσεις. Στήριξη από ανθρώπους. Έχετε στήριξη από ανθρώπους, έχετε ηρεμία, μπορείτε να έχετε ηρεμία στη ζωή σας. Υπάρχουν άνθρωποι στη ζωή σας οι οποίοι ενδιαφέρονται για εσάς. Μπορεί να είναι ένας, μπορεί να είναι δύο, μπορεί να είναι τρεις, δεν έχει σημασία. Ο καθένας μου ό,τι περνάει καλά, δεν χρειάζεται να έχουν 500 φίλους. Αν και 500 φίλοι δεν νομίζω ότι είναι φίλοι. Λοιπόν, κυρίως μπορεί να είναι ένας άντρας εδώ πέρα, ένας κουπάτος, υπότης κουπάτος, ο οποίος είναι εκεί για εσάς και σας βοηθάει. Και σας στηρίζει. Και έτσι έχετε ηρεμία μυαλού και σας στηρίζει και σε θέματα υγείας. Εδώ πάντως δείχνει καλά σε θέματα υγείας. Προσοχή, γιατί εδώ λέει το 5 και το 1. Είναι πρώτα το 5 που σημαίνει πρόσεχε σε τυχόν καταχρήσεις, διότι τότε έρχεται σε εσένα που πρέπει να πάρεις κάποιες σημαντικές αποφάσεις για τον εαυτό σου σε θέματα υγείας. Προσοχή όμως στις καταχρήσεις. Αυτό λέει εδώ. Ωραία, το αφήνω εδώ. Πηγαίνω στο επόμενο και είναι πότε είσαι χαρούμενος, χαρούμενη. Αχα, μάλιστα. Οκ. Okay. Λοιπόν, εδώ τώρα έχουμε έναν βασιλιά. Εδώ έχουμε έναν βασιλιά καρό, είναι γη. Εδώ δείχνει έναν αξιωματικό με τον αριθμό 23, το 2 και το 3. Το 2 σημαίνει μαζί και το 3 σημαίνει νίκη. Μαζί θα νικήσουμε, μαζί θα τα καταφέρουμε. Ο στρατιώτης τώρα για εσάς σημαίνει ότι πολλές φορές στη ζωή σας είστε και πειθαρχημένοι, πειθαρχημένες. Φαίνεται αυτό από εδώ.
Εντάξει, και μπορείτε να καταφέρετε πράγματα με στρατιωτική πειθαρχία που λένε και μεθοδικότητα, αλλά έχετε και το εξής, έχετε το σθένος ενός στρατιώτη. Άρα, πότε είστε χαρούμενοι χαρούμενες, όταν έχετε δύναμη. Πότε είστε χαρούμενοι χαρούμενες, όταν νιώθετε ότι έχετε τα όπλα τα κατάλληλα να πολεμήσετε. Στη ζωή, στα οικονομικά, στον έρωτα, στις σχέσεις, έτσι. Και βέβαια υπάρχει ένας άντρας εδώ, οπωσδήποτε ένας άντρας, ο οποίος σας επηρεάζει άμεσα, αμεσότατα. Αν είστε άντρας είστε εσείς, αν είστε γυναίκα υπάρχει μια αρσενική φιγούρα η οποία σας επηρεάζει. Βρείτε ποια είναι αυτή η φιγούρα. Μπορεί ένας πατέρας βέβαια, μια πατρική φιγούρα, μπορεί ένας συγγενής, μπορεί ένας σύντροφός σας, εννοείται. Και εδώ βέβαια δηλώνει ότι, κοίταξε να δεις, στη ζωή καμιά φορά θα πολεμήσουμε. Όταν λέω θα πολεμήσουμε, θα βάλουμε τα εργαλεία και τα όπλα μας, τα οποία δεν θα βγάλουμε τα μαχαίρια και τα πιστόλια, όχι καμία σχέση, γιατί μιλάμε συμβολισμούς. Θα βγάλουμε τη λογική μας, την εξυπνάδα μας, τη βοήθεια από ανθρώπους, την επικοινωνία, την τρυφερότητα, την ικανότητα να βρίσκουμε λύσεις και τότε προχωράμε μπροστά και το 23, ένας μαγικός αριθμός που σημαίνει έλξη, ελκύο, αυτό που χρειάζεται να γίνει μια έλξη προς εμένα η οποία να είναι θετική. Το καταθέτω εδώ, συγκλονιστικό. Και το τελευταίο είναι ποιο είναι το δυναμικό σου, ποιο είναι το κρυφό δυναμικό σου, ποια είναι η δική σου ικανότητα. Α, συγκλονιστικό και εδώ. Απίστευτο. Βγαίνει εδώ ότι ένα προσόν είναι ξέρω να περιμένω την κατάλληλη στιγμή. Είναι το 10 κούπα, μία από τις πολύ όμορφες γλυκές κάρτες, πολύ καρδιά. Άρα το δυναμικό σου είναι η πολύ μεγάλη καρδιά που έχεις για ανθρώπους. Ένα μεγάλο προσόν είναι ότι περιμένεις, ότι ξέρεις να περιμένεις. Είχε βγει και στο προηγούμενο αυτό, αλλά εδώ σημαίνει ξέρω να περιμένω. Ξέρω πότε είναι κατάλληλη στιγμή. Εδώ σημαίνει ότι είμαι αραχτή, αραχτός, περιμένω να γίνουν τα πράγματα. Εδώ δείχνει ένα ψάρεμα, γιατί το ψάρεμα θέλει πάρα πολύ υπομονή, πολλές ώρες, έτσι. Δείχνει όμως ότι έχετε κι εσείς τη μεγάλη ικανότητα να τα καταφέρνετε μέσα από την υπομονή. Ξέρετε, στη ζωή, το ξαναλέω, πολλές φορές χρειάζεται να περάσουν ένα χρονικό διάστημα. Πώς να το κάνουμε για να ηρεμήσουν τα πράγματα. Πρέπει να περάσουμε το βουνό, πρέπει να περάσουμε τα μπουμπούλα. Αλλά το ξέρετε, στο γνωρίζετε, είναι μεγάλο προσόν. Έχετε μέσα σε μια μεγάλη υπομονή, ένα μεγάλο προσόν, στο οποίο μπορείτε να υπομείνετε, στο πούμε, και δεν το λέω με την αρνητική έννοια, και να τα καταφέρετε και να προχωρήσετε. Πάρα πολύ. Πολύ συγκλονιστικό και το δεύτερο ρίξιμο, το δεύτερο κλειδί. Έλα, πάμε και στο τρίτο και στο δικό μου για να τα μαζεύω και πάμε. Λοιπόν, παίρνω αυτό το κλειδί. Το ευχαριστούμε για την βοήθεια που μας προσέφερε και πάμε σε αυτό το κλειδί που έχω επιλέξει και εγώ. Είναι το τρίτο κλειδί, έτσι. Λοιπόν, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το κλειδί. Δεν ξέρω γιατί με ελκύει. Έχει κάποια παράξενα πράγματα πάνω του. Τώρα να σας πω λίγο τι μου αρέσει. Μου αρέσει πρώτα απ' όλα το χρώμα και λίγο εδώ πέρα που. Να σας το φέρω κοντά να το δείτε λίγο. Λοιπόν, μου αρέσει λίγο το χρώμα που έχει λίγο εδώ γίνει σκούρο. Μου αρέσει αυτό το σχήμα που έχει σαν σταυρό λίγο, αλλά και από κάτω έχει αυτά τις δύο υποδοχές. Μου θυμίζει λίγο σταυρό, αλλά και πύλη, αλλά μου θυμίζει και λίγο και κάτι σαν ζωάκι, τέλος πάντων. Δικό μου, δική μου τρέλα. Και μου αρέσει και πολύ αυτό εδώ πέρα το στρογγυλό που υπάρχει εδώ μέσα. Εμένα δηλαδή. Γι' αυτό το επέλεξα. Πάμε όμως τώρα. Πάμε στη τρίτη μας επιλογή. Να δούμε. Μέσα από τις κάρτες Σύμπυλα είναι το ρίξιμο, το άνοιγμα των 8 κλειδιών της Σύμπυλα και ό,τι γίνεται εδώ, να ένα μήνυμα. Τι έχουμε ένα πρώτο μήνυμα, αχα μάλιστα. Εδώ βγαίνει πρώτα απ' όλα ένας βασιλιάς μπαστούνι φωτιά, εδώ, δύναμη, εξουσία, σταθερότητα, σοφία, διέστηση πολύ μεγάλη. Και εδώ ο δικηγόρος που έχει βγει σημαίνει υποθέσεις στις οποίες έχετε τη δυνατότητα να διαχειριστείτε. Ό,τι και να είναι αυτές. Έχετε το αίσθημα του δικαίου. Πολλές φορές υπερασπίζεστε ανθρώπους, γιατί εδώ ο δικηγόρος σημαίνει και υπερασπίζομαι, έτσι, ανθρώπους. Εδώ σημαίνει ότι μ' αρέσει το γράμμα του νόμου.
Μ' αρέσει να ακολουθούμε τους κανόνες και το γράμμα του νόμου και να σας πω την αλήθεια, και επειδή το επέλεξα, είμαι κι εγώ έτσι, γιατί μ' αρέσει να ακολουθούνται κάποιοι κανόνες, ό,τι και να είναι αυτό. Και το 1 και το 6 σημαίνει εγώ, δηλαδή γενικότερα το λέω, εγώ πάω να βρω την αρμονία, πάω να βρω τις ισορροπίες στις σχέσεις μέσα από αυτή την ποιότητα που φέρνει ο δικηγόρος, δηλαδή το δίκαιο, την υπεράσπιση και τη βοήθεια. Ωραία λοιπόν. Για πάμε. Λοιπόν. Οκ. Okay. Και πάμε. Λοιπόν, να επιλέξουμε. Α, ωραία. Τι σε κάνει μοναδικό. Ένα εδώ. Τι σε κάνει μοναδικό, μοναδική. Το δεύτερο είναι το οι μαγικές δυνάμεις. Ας το πούμε έτσι. Και δεν το λέμε κακή την έννοια, οι μαγικές δυνάμεις, δηλαδή οι δυνατότητες, οι δυνάμεις μας, είναι αυτό το οποίο μας στηρίζει, έτσι. Το τρίτο είναι της ευτυχίας, το επόμενο είναι της αγάπης, εδώ, το επόμενο είναι των χρημάτων, το επόμενο είναι της ηρεμίας μυαλού και της υγείας, εδώ, το επόμενο είναι πότε είσαι χαρούμενος, χαρούμενη και το επόμενο είναι το κρυφό δυναμικό, οι ικανότητές μας. Ωραία λοιπόν. Για πάμε να δούμε. Μισό λεπτό. Θα τις βάλω εδώ πέρα και ξεκινάμε. Πάμε πάλι. Το πρώτο, το πρώτο λοιπόν είναι τι σε κάνει μοναδικό, μοναδική. Αχα. Είναι η ικανότητα να στηρίζεσαι στις δικές σου δυνάμεις. Να βρίσκεις την ευτυχία μέσα μόνη σου, μόνο σου και να καταλαβαίνεις τι είναι αυτό που σε κάνει χαρούμενο, χαρούμενη. Είπαμε είναι το 6 καρό της γης, ταιριάζει θα έλεγα περισσότερο με ζώδια της γης, με οροσκόπη, με σουράνημα, παρόλα αυτά όμως δίνεις πολύ μεγάλη σημασία και εσύ στις σχέσεις, στις σωστές, πρακτικές, αληθινές, σταθερές σχέσεις. Ψάχνεις την ευτυχία. Πολλές φορές όμως χρειάζεται λίγο να μείνεις μόνη σου και μόνος για να γεμίσεις και δυνάμεις, να πάρεις και ενέργεια. Παρ' όλα αυτά όμως, εδώ δείχνει και πολύ μεγάλη ενέργεια και διέστηση και το 3 μπορεί να σημαίνει και οικογένεια, μπορεί να σημαίνει και φίλοι, μπορεί να σημαίνει και άτομο το οποίο εκφράζεται και πολύ εκφραστικό άτομο. Το βάζω εδώ. Το επόμενο χαρτί είναι των δυνάμεων. Ποιες είναι οι μαγικές δυνάμεις. Α, μάλιστα. Ένα συγκλονιστικός αριθμός. Λοιπόν, εδώ λοιπόν είναι το 4 σπαθί αέρας, σημαίνει, ναι, εδώ δείχνει βέβαια το ταξίδι που κάνει κάποιος να πάει εκδρομή στην εξοχή, αλλά προσέξτε τους συμβολισμούς. Το σπαθί, ο αέρας εδώ πέρα, είναι η επικοινωνία. Η επικοινωνία με έναν επικοδομητικό, λογικό τρόπο, διότι αυτοί εδώ πέρα οι δύο επικοινωνούν, κοιτάζονται και επικοινωνούν. Πολύ μεγάλη σημασία στις σχέσεις των ανθρώπων και ιδιαίτερα σας αρέσουν οι σχέσεις, ο γάμος, οι σοβαρές σχέσεις, έτσι. Η σοβαρή σχέση, η βαθύτερη σχέση, όχι η ανταλλαγή συντρόφων. Δεν λέω ότι δεν το έχει κάνει κάποιος, αλλά δεν είναι αυτό που σας γεμίζει. Το 33... Και προσέξτε, γιατί έχουμε κι άλλο 3 εδώ, δείτε τους συμβολισμούς. Δεν είναι τυχαίο που και εγώ σαν άνθρωπος μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο αριθμός 3. Δεν είναι τυχαίο που και εγώ το 33 στην αριθμολογία κάπου τον έχω κι εγώ αυτόν τον αριθμό. Μου βγαίνει και εμένα. Λοιπόν, το 33 βέβαια είναι μια πολύ μεγάλη δόνηση, μια ισχυρή δόνηση, γιατί όταν έχουμε τέτοιους επαναλαμβανόμενους αριθμούς είναι ισχυρές οι δονήσεις. Σημαίνει επίσης ότι εδώ υπάρχει μια αρμονία, ότι ψάχνουμε να βρούμε το καθρέφτισμά μας. Αλλιώς δεν μας καταλαβαίνουν. Άντε τώρα εγώ να πάω να μιλήσω σε άνθρωπο, σε γυναίκα ας το πούμε, η οποία είναι, τι να σας πω, είναι ξέρω εγώ πολύ επιστημονική στη σκέψη και μένει μόνο εκεί. Και να πω για θέματα αστρολογίας. Θα μου πει, άνθρωπέ μου δεν πας καλά, είσαι από άλλο πλανήτη. Θέλω να πω έτσι γιατί συμβαίνει αυτό και γίνεται. Και εδώ βέβαια είναι από πίσω του 33, ο πυρήνας είναι το 6, είναι οι ανθρώπινες σχέσεις. Η μαγική σου δύναμη είναι η αλχημική δύναμη το να έλκεις ανθρώπους δηλαδή και να σ' αγαπάνε
και να τους αγαπάς βέβαια και να σε αγαπάνε. Και βέβαια σημαίνει ότι δίνεις πολύ μεγάλη σημασία στην αρμονία, στη φύση, στο περιβάλλον και στα απλά πράγματα, στις απλές μαγικές στιγμές της ζωής. Συγκλονιστικό. Για μένα ισχύει στο 100%. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Αυτός ο αριθμός, ο 3, είναι το άνοιγμα, το κλειδί της ευτυχίας. Τι είναι αυτό που σε κάνει ευτυχισμένο? Α, μάλιστα. Πολύ ιδιαίτερο. Και έχει βγει πάλι 3 εδώ, έτσι. Εδώ έχει βγει το 30 τώρα. Τι λέει εδώ πέρα? Εδώ λέει χάσιμο χρημάτων. Θα μου πείτε τι είναι αυτό. Τι σε κάνει ευτυχισμένο, ευτυχισμένη? Να μην χάνεις χρήματα. Τα χρήματα που παίρνεις, να μην τα χάνεις, ενώ δηλαδή να μην χάνονται άδικα. Είναι το 5 φωτιά, 5 μπαστούνι εδώ, και το 5 μπαστούνι σημαίνει βέβαια και μέσα από αρκετά εμπόδια. Δηλαδή κερδίζεις χρήματα, αλλά σου βγαίνει η πίστη. Και επειδή σου βγαίνει η πίστη και επειδή δυσκολεύεσαι, δεν θες να τα χάνεις, δεν θες να τα ξοδεύεις άδικα. Και σε γεγονότα και σε πράγματα και σε καταστάσεις που δεν έχουν νόημα. Δεν λέω, καλό το τελευταίο τηλέφωνο τάδε, αλλά, για να μην κάνω διαφήμιση προς Θεού, αλλά ρε παιδιά και 1800 ευρώ, δεν ξέρω. Ωραίο είναι, δεν λέω, αλλά και 1800 ευρώ πάρα πολύ. Τη στιγμή που μπορούμε να κάνουμε άνετα, λέω τώρα εγώ, τη δουλειά μας και με πιο κάτω, τηλέφωνο. Και που έχουν βγει στη σημερινή που έχει εξαιρετικά. Εδώ λοιπόν γινόμαστε εμείς ευτυχισμένοι. Λοιπόν, όταν δεν χάνουμε χρήματα και τα διατηρούμε. Δεν είναι τσιγκούνια, προσέξτε, δεν είναι τσιγκούνια. Γιατί έχει βγει αυτή να ψάξει τους παράδες. Έχει βγει έξω. Λοιπόν, τώρα, εντάξει, καμιά φορά ψάχνω και εγώ να βρω ψηλά για να πληρώσω βέβαια τον τηλεβερά που λέει, μου φαίνεται τα σουβλάκια. Οκ, okay, εντάξει. Αυτό σημαίνει όμως γενικότερα. Ευτυχισμένοι γινόμαστε εμείς, γιατί είμαστε και πρακτικοί άνθρωποι, γιατί είναι... Ναι, γιατί βγήκε εδώ πέρα και λίγο της γης και το συνδυάζω και με αυτό, διότι μας αρέσει να έχουμε χρήματα λόγω ασφάλειας. Μας κάνει να νιώθουμε ασφαλείς. Λέμε, ρε παιδί μου, έχω και 5 παράδες, ας πούμε, ξέρω εγώ, στην άκρη για ώρα ανάγκης. Αυτό που λένε, εντάξει. Και δεν μας αρέσει να χάνουμε τα χρήματά μας. Okay, εντάξει, okay. Είναι ικανότητα. Εδώ δείχνει βέβαια και μια ικανότητα που σημαίνει ότι με καλό προγραμματισμό δεν χάνεις χρήματα. Το ξαναλέω. Εδώ σημαίνει, γιατί έχει βγει τι σου δίνει ευτυχία, είναι ότι έχεις την ικανότητα να μην χάνεις χρήματα και αυτό σου δίνει πολύ, μας δίνει πολύ χαρά, να το πω έτσι. Στο επόμενο, η κάρτα της αγάπης. Λοιπόν, εδώ έχει βγει μια πάρα πολύ παράξενη κάρτα που σημαίνει λίγο η, ας το πούμε, λίγο η εφηβεία, λίγο η νεότητα, λίγο την, να δω και κάτι άλλο, ναι, είναι ο αριθμός 8, ένας καρμικός αριθμός, περίεργος αριθμός που σου δίνει βέβαια δύναμη, μας δίνει δύναμη όσον αφορά στο κομμάτι της αγάπης. Αλλά είναι και από πίσω το 10 μπαστούνι που σημαίνει ότι πολλές φορές χρειάζεται για θέματα αγάπης να πολεμήσουμε. Να το ξαναπώ. Ίσως χρειάζεται να πολεμήσουμε για να κατακτήσουμε μία καρδιά ή έναν άνθρωπο πολύ περισσότερο από ό,τι θα περιμέναμε και κάπου όλο αυτό μπορεί να μας αποσυντονίζει, να είναι εκτός των δικών μας δυνατοτήτων, αλλά το κάνουμε. Και πολλές φορές έχουμε και μια παιδικότητα μέσα μας, δεν είναι κακό βέβαια αυτό, αλλά την οποία οι υπόλοιποι άνθρωποι δεν την καταλαβαίνουν. Και το βλέπουν πολύ πιο ψυχρά, ίσως και λίγο πιο όρημα, με έναν άλλο τρόπο, ενώ εμείς έχουμε άλλο τρόπο σκέψης. Γιατί εδώ τώρα δείχνει και μια κατάσταση λίγο, ας το πούμε, αναμονής. Εδώ επίσης πολλές φορές σε θέματα έρωτα και αγάπης, σημαίνει και κάτι άλλο δηλαδή, είναι ότι υπάρχει μία, γιατί είναι έτσι η ψυχή μας και μία παιδικότητα. Και είναι αυτό που λένε πολλές φορές, πώς κάποιοι άνθρωποι λένε για πάντα παιδί, για έτσι εκείνο και τα λοιπά, και λένε, ρε παιδί μου, πότε θα οριμάσει, λίγο πότε θα μεγαλώσει, υπάρχει και αυτό μέσα μας, έτσι, για να τα λέμε όλα. Δεν είναι κακό, αλλά δείχνει ότι χρειάζεται μία μεγαλύτερη προσπάθεια από εμάς. Θα μου πείτε, αυτό τι κλειδί είναι όμως? Αυτό είναι ένα κλειδί πολύ σημαντικό, διότι μας δίνει τη δυνατότητα να οριμάσουμε.
να οριμάσουμε και να καταλάβουμε την οριμότητα της αγάπης, ότι χρειάζεται και μια σοβαρότητα. Χρειάζεται και μια υπευθυνότητα καμιά φορά. Καρμικό σημαίνει ότι μπορεί να το έχουμε και κληρονομήσει από κάπου. Εν πάση περιπτώσει, μην πάμε τώρα σε αυτό και το μπερδέψουμε περισσότερο, αλλά δείχνει, αυτά είναι όμως τα κλειδιά που βγαίνουν, έτσι. Πάμε στο επόμενο. Πάμε στο 5 που είναι των χρημάτων. Το 5 των χρημάτων, λοιπόν, είναι οι εκπλήξεις. Άλλοτε δυσάρεστες, άλλοτε ευχάριστες. Όμως, στις περισσότερες μάλλον των περιπτώσεων, για να δω κάτι, στις περισσότερες των περιπτώσεων, γιατί είναι και το 9 κούπα εδώ, είναι και το 4 και το 1 και θα τα εξηγήσω, είναι ευχάριστες οι εκπλήξεις. Ναι, μεν εδώ κοιτάζει έντρομη το πουλάκι που έχει φύγει μέσα από το κλουβί, αλλά δηλώνει την ελευθερία. Στα χρήματα σημαίνει ελευθερία, σημαίνει ότι πολλές από εσάς, είτε είστε ανεξάρτητες και δουλεύετε μόνοι σας με δική σας επιχείρηση ή αν ακόμα δουλεύετε για κάποιον άλλον, είστε πολύ ανεξάρτητες. Το πουλάκι έχει πετάξει. Σημαίνει ότι εσείς έχετε φύγει. Ένα συμβολισμός. Ο άλλος συμβολισμός που λέω εδώ πέρα είναι 2, 4, 6, 8, 9 κούπα. Το 9 κούπα είναι μια από τις πολύ καλές αποτυπώσεις κάρτας που δείχνει ελευθερία γενικότερα κινήσεων. Και αυτό είναι κάτι που σας αρέσει πάρα πολύ και το αγαπάτε. Στα χρήματα, λοιπόν, έχετε τύχη, εφόσον όμως δουλέψετε σκληρά, χτίσετε και είστε ανεξάρτητοι, ανεξάρτητες. Το ξαναλέω, ο συμβολισμός εδώ για να αποκτήσετε χρήματα, και δεν είναι τυχαίο, είναι να δουλέψετε πολύ, εσείς να εργαστείτε σκληρά, μόνοι σας ελεύθεροι, ελεύθερες, να αγαπάτε αυτό που κάνετε σαν εργασία, και να είστε με τον άσο εδώ ανεξάρτητοι, ανεξάρτητες. Ωραία. Στο επόμενο, λοιπόν. Το επόμενο είναι το άνοιγμα, το κλειδί της ηρεμίας μυαλού και της υγείας. Α, μάλιστα. Και έχει βγει ένας βασιλιάς εδώ πέρα. Καρό, οριμότητα, δύναμη, σκέψη, πρακτικότητα, προσοχή εννοείται, στη λεπτομέρεια. Και εδώ έχει βγει ο στρατιώτης. Πειθαρχία και προσοχή. Ο αριθμός 2 και 3, αν σας εκφράζει κάπου, αλλά εδώ σημαίνει το 2 και το 3 σημαίνει μαζί μπορούμε να έχουμε καλή υγεία. Τώρα θα μου πείτε τι σημαίνει το μαζί. Μαζί σημαίνει ότι ακούω συμβουλές, ακούω τον γιατρό μου, ακούω τις συμβουλές του, δεν τον αγνοώ, κάνω αυτά που μου λένε, προσέχω, κάνω κτλ. Και τότε η υγεία είναι εξαιρετική. Αλλά χρειάζεται και πειθαρχία, λέει εδώ. Εδώ χρειάζεται και λίγο πειθαρχία. Λοιπόν, στο επόμενο είναι πότε είσαι χαρούμενος, χαρούμενη. Για πάμε να δούμε. Εδώ, λοιπόν, τι σε κάνει χαρούμενο? Εδώ δείχνει τη διαμάχη. Εδώ δείχνει δύο ανθρώπους οι οποίοι τσακώνονται. Ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο, δεν μπορεί κάποιος να ξέρει. Είναι το 7 και δεν είναι τυχαίο, είναι το 7 μπαστούνι που είναι φωτιά. Και το 7 της φωτιάς σημαίνει και διαμάχες, σημαίνει και σκαμπανεβάσματα και παρεξηγήσεις. Είναι το 3 και το 5, είναι ένας παράξενος αριθμός. Το 3 σημαίνει, πρέπει να τα, δηλαδή σημαίνει συνεργάζομαι, τα βρίσκω, κάνω, έχω καλή ενέργεια, δεν διασκορπίζομαι, δεν κάνω. Και το 5 σημαίνει μέσα από ένα έδαφος με ασταθές και με πολλές εμπειρίες και σκαμπανεβάσματα. Εδώ όμως, να πω και κάτι άλλο, δηλώνει και κάτι, μια άλλη έννοια κιόλας πέρα από αυτά που είπαμε. Απεχθάνεστε τις διαμάχες. Δεν σας αρέσουν οι τσακωμοί, δεν σας αρέσουν οι ανταγωνισμοί. Η λογική σας, η σκέψη σας και η σκέψη μου είναι, ρε παιδί μου, γιατί δεν κάνει ο καθένας τη δουλειά του? Τι θες εσύ από μένα, τι ζητάς από μένα, γιατί ξέρω εγώ παίρνεις πράγματα από μένα, τι σου έχω κάνει, με ξέρεις, δεν σε ξέρω, τι γίνει, ένα τέτοιο πράγμα. Εντάξει, επειδή όμως έχετε αρκετή δύναμη, επειδή όμως σαν άνθρωποι εδώ τα κλειδιά βγαίνουν ότι υπάρχουν, είστε πολύ, μάλλον είμαστε πολύ ανεξάρτητα πνεύματα, είναι κάτι το οποίο δεν αρέσει στους ανθρώπους. Το πολύ ανεξάρτητο πνεύμα, επειδή δεν μπαίνει σε καλούπια, δεν μπαίνει σε μία, να το πούμε έτσι, στη δική του σκέψη,
Προσπαθούν οι άνθρωποι να το χαλιναγωγήσουν αυτό το πνεύμα. Και εκεί ξεκινάει η όλη αντίσταση. Δηλαδή, εμείς αντιστεκόμαστε και λέμε: όχι, εγώ δεν θα μπω στο καλούπι που θες να με βάλεις. Όχι, εγώ δεν θα κάνω αυτά που θες εσύ εγώ να κάνω. Θα κάνω διαφορετικά. Αρχίζει εδώ πέρα ο καυγάς. Αρχίζουν τα διαφορετικά. Όμως, αυτό είναι που μας κάνει χαρούμενους. Είναι η δική μας ανεξαρτησία σκέψης, πνεύματος, οντότητας, ιδιοσυγκρασίας, εσωτερικής ελευθερίας και. Διότι έχουμε και το 5 που σημαίνει παίρνω χαρά, γιατί το 3 σημαίνει είμαι χαρούμενος από την προσωπική μου ελευθερία. Ανεξάρτητα πνεύματα, πολύ ανεξαρτητοί άνθρωποι. Είμαστε. Έτσι δεν είναι. Και αυτό είναι που μας κάνει χαρούμενος. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε σχέσεις και τέτοια, προς Θεού, έτσι. Αλλά δίνει όμως κάτι, έναν τόνο, ας το πούμε, διαφορετικό. Και πάμε τώρα, ποιο είναι το κρυφό δυναμικό. Το κρυφό μας δυναμικό, μάλιστα, άσος καρό. Άσος καρό, αριθμός 46, 4 και 6, μας κάνει 10, μας κάνει 1 και μας κάνει εδώ και το γράμμα. Οπότε τι είναι όλα αυτά. Πού πάει το μυαλό σας τώρα. Το γράμμα έχει να κάνει με την επικοινωνία. Το γράμμα έχει να κάνει με το γραπτό λόγο. Σε μένα ταιριάζει απόλυτα όσον αφορά και ο γραπτός αλλά και ο προφορικός λόγος. Είναι η αγάπη στο γράψιμο, η αγάπη στο να μεταδίδουμε πράγματα, η αγάπη στο να μεταφέρουμε πράγματα. Δεν είναι τυχαίο που έχω το κανάλι, που μιλάω μέσα από το κανάλι, εκφράζομαι. Το ίδιο έχετε και εσείς. Μην ανάγκη να έχετε κανάλι βέβαια. Αλλά και εδώ δηλώνει μια ανεξαρτησία, δηλώνει νέα ξεκινήματα. Έχετε τη δύναμη να ανακοινώνετε στη ζωή σας αλλαγές και νέα ξεκινήματα. Αλλαγές στο επάγγελμα, αλλαγές στις σχέσεις, αλλαγές από εδώ, αλλαγές τόπου, αλλαγές στο ένα, αλλαγές στο άλλο και κάνετε και ανακοίνωση. Δηλαδή δεν φοβάστε την αλλαγή και το ανακοινώνω. Το γράμμα σημαίνει το ανακοινώνω. Το γράμμα σημαίνει το επίσημο, είναι επισημοποιημένο. Το 4 σημαίνει πάλι δουλεύω, χτίζω, το χτίζω, το δημιουργώ τη ζωή μου. Το 6 σημαίνει μέσα από μια εσωτερική αρμονία και αγάπη και ισορροπία δυνάμεων. Το 10, φυσικά το 10 σημαίνει, είναι ένας πολύ καλός αριθμός για να το πάμε έτσι, το 10 καρό, που είναι το όνομα, η ευτυχία, η φήμη, η ικανότητα, οι στόχοι σας, ανακοίνωση στόχων. Και το 1 σημαίνει στηρίζουμε στις δυνάμεις μου. Αυτό είναι το κρυφό δυναμικό μας, οι δυναμικές μας, στα οποία μας κάνουν και μας δίνουν δύναμη. Παιδιά, είναι συγκλονιστικό, έτσι, τουλάχιστον για μένα, δηλαδή το τρίτο κλειδί που επέλεξα είναι στο ακριβώς. Όταν λέω στο ακριβώς δεν θα άλλαζα ούτε χιλιοστό. Ωραία. Τα μαζεύω και πάμε να δούμε για τα τρία κλειδιά κάτι συγκεκριμένο για να κλείσουμε. Λοιπόν, πάμε να σφραγίσουμε, να κλείσουμε τα τρία κλειδιά, τους χρησμούς, θα σας πω πώς θα γίνει. Θα γίνει με τρεις κάρτες για κάθε κλειδί. Μια εξέλιξη, μια συμβουλή για το άμεσο μέλλον. Όταν λέω άμεσο μέλλον, εννοούμε επειδή είναι ο αριθμός 3 για τους επόμενους περίπου 3 μήνες. Εντάξει. Μισό λεπτό. 1, 2, 3. Να επιλέξω 3 κάρτες. Μία αρχαγγελική, σαν μήνυμα κλειδώματος για το κάθε κλειδί. Και μετά ολοκληρώνουμε. Ωραία. Και πάμε. Το πρώτο κλειδί, το πρώτο σφράγισμα είναι το 10 του νερού. Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Εξαιρετικό χαρτί, συνέστημα, καρδιά, εμπιστοσύνη, στόχοι, εκπλήρωση. Πολύ καλό. Το αφήνω εδώ. Το δεύτερο σφράγισμα, το δεύτερο κλειδί είναι 8 της γης. Συγκλονιστικό και αυτό. Ανταμοιβή, μαθαίνω, γρήγορα νέα, υλοποίηση, δυνατότητες, επαγγελματικά, καλυτερεύσεις και ό,τι άλλο έχει να κάνει γενικότερα με την ύλη και το χρήμα. Στο τρίτο έχει να κάνει με 5 της γης, ξεπέρασμα ανασφάλειας, σοφία, βοήθειες και γενικότερα δίνει τέλος όσον αφορά στα θέματα τα οικονομικά, η ανασφάλεια που μπορεί κάποιος άνθρωπος να νιώθει ή μέσα του να λέει ρε παιδί μου δεν πατάω σε σταθερό έδαφος. Ολοκλήρωση. Αυτό ήταν αγαπημένοι μου φίλες φίλοι, ελπίζω να σας άρεσε. Ήταν ένα πολύ καλό, πολύ συγκλονιστικό άνοιγμα. Λοιπόν, να επαναλάβω,
Αν είσαι καινούριος, αν σου άρεσε αυτό που είδες, θα σε παρακαλέσω κάνε μια εγγραφή, κάνε ένα like, μπες και στο site μου που έχω κάνει πολύ ωραία πράγματα. Και εδώ πέρα αγαπημένοι μου φίλοι, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας, να είστε όλοι καλά. Θα τα πούμε λοιπόν πολύ πολύ σύντομα στο επόμενο live μας με ένα πολύ συγκλονιστικό και πολύ ωραίο θέμα και ελπίζω εκεί να έχω και να κάνω και κάποιες ανακοινώσεις. Μέχρι τότε σας ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά, να έχετε τύχη και να ανοίξουν όλα τα κλειδιά στη ζωή σας. Σας ευχαριστώ πολύ.